Θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο σήμερα στο τμήμα του γυναικείου βόλεϊ και πιο συγκεκριμένα θα πάμε στον υπεύθυνο του τμήματος, τον κύριο Γιάννη Γιαννάκη από τον Εραστέχνη. Τι κάνετε, κύριε Γιαννάκη? Καλύτερα, μια χαρά εσείς. Είστε καλά? Σωστά τα είπα, γιατί ξέρετε δεν είμαι για το αντικείμενό μας. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ετοιμαζόμαστε για την τελική ευθεία. Είμαστε ένα 4 παιχνίδια, είμαστε στην πρώτη θέση και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε στο τέλος. Αρχιγενωμένοι με το σημερινό παιχνίδι που αντιμετωπίζουμε την Ελπίδα Μπελοκήπων, μια ομάδα που είναι πολύ καλή στην θέση και μας έχει κάνει τη μοναδική μας ήττα στη φετινή χρονιά μέσα στο γήπεδό της. Α, έχει χάσει ο Άρης δηλαδή στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος από την... Μία ήττα, έχουμε μία ήττα, έχουμε ευθυμίσει, οπότε είναι από την Ελπίδα Μπελοκήπων. Και πέρσι νομίζω για μία ήττα όμως δεν τα καταφέραμε. Ήταν το Ανατόλια. Είχαμε ακριβώς ιδιαιτήτων του Ανατόλια, απλά είχαμε περισσότερες νίκες σε 3-2 εμείς. Μάλιστα. Το θυμάμαι. Είχαμε, ναι, βέβαια πέρυσι είχαμε και το άτυχο γεγονός με τον κόσμο του Γιώργου τον Περσιαλή, όπου τυχαία έγινε και σε ένα παιχνίδι πάρει άλλη ελπίδα. Και πάντα όποτε παίζουμε την ελπίδα μέσα στο γήπεδό μας, θέλουμε να κερδίσουμε και για τον Γιώργο. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που το αναφέρετε και καλά κάνετε. Το Άρης αυτή τη στιγμή είναι πρώτος, έτσι δεν είναι? Είμαστε πρώτοι, ναι, είμαστε πρώτοι. Με ένα βαθμό από τον Εύβος μου και με 4 βαθμούς από την Ελπίδα. Δηλαδή στην ουσία η Ελπίδα παίζει το τελευταίο τους χαρτί κόντρα σε εμάς. Αν την κερδίσουμε βγαίνει εκτός πλέον τίτλοι και αυτοί. Και είμαστε μετά εμείς και ο ΕΑΣ. Και όπου πώς... και τον ΕΑ τον έχουμε τελευταία αγωνιστική μας στο γήπεδό μας. Α, πάλι εντός τον ΕΑ. Πάλι εντός, ναι, τα ντέρμπι τα έχουμε ευτυχώς εντός έδρας στο δεύτερο γύρο. Βέβαια έχουμε το Σάββατο ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με στη Σταυρούπολη κόντρα στον ΕΑΣ που και αυτός είναι καλός και πριν 5 χρόνια έχει στερήσει την άνοδο τότε στον Άρη που ήταν τελευταία αγωνιστική. Είναι... Πάλι ο Άρης είχε προσπαθήσει να ανέβει και είχε στερήσει την άνοδο. Πόσες αγωνιστικές απομένουν ακόμη? Τέσσερις αγωνιστικές. Τέσσερις, και γι' αυτό το λόγο θα ήταν καλό σήμερα αν μπορεί ο κόσμος να έρθει να μας στηρίξει, να μας υποστηρίξει, καθώς είναι μια πολύ καλή προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια με τον Γιάννη Ρετζεπέρη, υπεύθυνο του τμήματος, όπου ο Άρης μετά από χρόνια κατάφερε να είναι ένα οργανωμένο σωματείο στο γυναικείο, ένα σωματείο που είναι όλα πληρωμένα στην ώρα τους, ένα σωματείο που δεν λείπει τίποτα στις αθλήτριες και αξίζει θεωρώ να επιστρέψουμε εκεί που ανήκουμε στην Α1 γυναικών. Είναι δηλαδή κόντρα στην κατάσταση γενικότερα που επικρατεί στον Εραστέχνη. Κάπως ναι, γιατί πολλές φορές που μιλάνε φίλοι και μου λένε δύσκολα είστε και λέω παιδιά, όχι, εμείς είμαστε στον παράδεισο, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ καλά. Αυτό είναι σημαντικό που το αναφέρετε και φυσικά πολύ σημαντικό για να πονείμε τα εύσημα και στον άνθρωπο που χρηματοδοτεί το τμήμα. Και έχει... και νομίζω είναι και η λύση σε όλα τα τμήματα Εραστέχνη να μπορέσουν να βρουν κάποιοι άνθρωποι να τρέχουν το τμήμα τους ώστε να μπορούν να το αναπτύξουν. Από το να υπάρχουν όλα μαζί και στο τέλος να μην γίνεται τίποτα, όπως γίνονται τα τελευταία χρόνια. Είναι νομίζω και από τις προθέσεις του κυρίου Οικονόμου αυτό, λίγο πολύ το είπε νομίζω και στην Γενική Συνέλευση. Ναι, αυτή είναι η λύση, αυτή είναι η λύση, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το μεταξύ, έτσι πως είναι τα οικονομικά. Τώρα που ακούω τη φωνή σου, συνάδελφος δεν ήσουν? Δεν έκανες εκπομπές, ναι, για το Βόλες τηλεόραση και εφημερίδα. Ακριβώς έκανα 6 χρόνια εκπομπή σε ένα αθλητικό σταθμό της Αθήνας για το Βόλε. Σε έβλεπα. Είχα εφημερίδα για το Βόλε. Έτρεχα για το Βόλε, τι να κάνουμε. Αγαπάς το Βόλε, εντάξει. Αγαπάω το Βόλε, αγαπάμε και τον Άρη και δέσαν όλα μαζί τώρα και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Ο φίλαθλος του Άρη που μας ακούει αυτή την ώρα και θέλει να έρθει να παρακολουθήσει τα κορίτσια σήμερα το... τι ώρα και πού πηγαίνει? 9 η ώρα στο Κλειάνης Βικελίδης κάτω στην αίθουσα, κάτω από την θύρα 3, στην αίθουσα Νέρης Πεταλίδης. 9 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι και τα 9 παρα 10 μάλλον θα είναι καλά εκεί πέρα, γιατί σήμερα θεωρώ θα έχει αρκετό κόσμο και από την Ελπίδα και από τον Άρη, αυτό. Όσοι περισσότεροι φίλαθλοι της ομάδας μας έρθουν, τόσο το καλύτερο για μας. Είναι και το βραδάκι. Να υποστηρίξουμε τα κορίτσια, ναι. Είναι Champions League, όπως λέγαμε και εμείς τα κορίτσια. 9 η ώρα, κοντά στην ώρα Champions League. Ναι, η αλήθεια είναι αργά το μάτς, είναι, δεν είναι νωρίς. Ναι, είναι αργά, είναι αργά. Και παράλληλα παίζει και ο ΕΑΣ, ο αντίπαλός μας, κόντρα στο Βότσι. Όπου είναι σημαντικό παιχνίδι και αυτό. Θα έχουμε το μυαλό μας σε δύο γήπεδα. Είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε ότι αν ο Άρης κερδίσει σήμερα, θέτει τον αντίπαλο του εκτός μάχης, διεκδίκηση της αγωνίας. Τον ένα από τους δύο, ναι, και μας μένει μετά μόνο ο Έαντας. Και μας μένει μόνο ο Έαντας. Είμαστε μόνο εμείς και ο Έαντας. Μετά από το νέο που, όπως είπα, τον κερδίσαμε στον πρώτο γύρο μέσα στο γήπεδο του, παίζοντας πάρα πολύ καλά 1-3. Και τώρα ελπίζουμε να. Και αρχίζει ενωμένης με το παιχνίδι στην Ελπίδα να κάνουμε άλλες 4 νίκες, όπως λέμε και στα κορίτσια. 4 παιχνίδια και ανεβεί. Πάντως υπάρχουν φανατικοί λάτρες του γυναικείου βόλεϊ, αυτό είναι αλήθεια. Γιάννη. Για ευνόητους λόγους. Για ευνόητους λόγους. Αν το συνδυάσουμε και με τον Άρη, νομίζω ότι είναι ένα ωραίο έτσι, βραδινό, μια παρακολούθηση ενός βραδινού αγώνα. Άμα το πάρουμε λογικά, το βόλεϊ των γυναικών όπως είναι το ποδόσφαιρο για τους άντρες. Το βόλεϊ είναι για τις γυναίκες. Έτσι, ότι είναι το νούμερο ένα σπορ για τον γυναικείο αθλητισμό. Λίγο Άρης, λίγο οι ωραίες γυναίκες και λίγο ότι θέλουμε να ανέβουμε κιόλας, ο κόσμος πρέπει να έρθει να μας υποστηρίξει σήμερα. Εντάξει, παίζουμε και στο σπίτι μας, παίζουμε στη φυσική μας έδρα. Νομίζω ότι μπορεί να φέρει σήμερα αρκετό κόσμο. 9 η ώρα θυμίζουμε. Κάτω ακριβώς, στο Κλειάδης Βικελίδης, το παιχνίδι με την Ελπίδα Αμπελοκήπων, 4 τελευταίες αγωνιστικές. Τα κορίτσια χρειάζονται τη συμπαράσταση του κόσμου. Ένα τμήμα που παλεύει για την άνοδο. Είναι σημαντικό. Για σαν έναν χυμαζόμενο Εραστέχνη με τόσα προβλήματα, μόνο αρνητικά ακούμε,
ακούμε και κάτι θετικό. Ότι μια ομάδα πάει για την άνοδο. Ένα τμήμα. Πρέπει να κάνουμε τα αυτονόητα ξανά στον σύλλογο. Να ανέβει το ποδόσφαιρο, να ανέβει το μπάσκετ, να ανέβει το βόλιο των γυναικών. Mm. Να μπορέσουμε να ξαναείμαστε το βόλιο, το μπάσκετ των γυναικών. Δεν γίνεται να είμαστε άσχημα να είμαστε τώρα σε χαμηλότερες κατηγορίες. Δεν νοείται αυτό. Έτσι και, και μακάρι το παράδειγμα του κ. Ρετζεπέρ που μας αναφέρατε πριν από λίγο να το ακολουθήσουν και κάποιοι αριανοί επιχειρηματίες που ενδεχομένως μας ακούνε, άνθρωποι που αγαπάνε ενδεχομένως και κάποιο συγκεκριμένο άθλημα λίγο παραπάνω, να υποστηρίξουν τα τμήματα για να μπορέσει, όπως λέτε και εσείς, ο στόχος κάποια στιγμή πρέπει να είναι αυτός. Όλα τα τμήματα του Άρη να είναι εκεί που πρέπει να είναι, στην ανώτερη κατηγορία. Ακριβώς, και να πρωταγωνιστούμε. Ακριβώς. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία και εδώ είμαστε για να τα ξαναπούμε. Έτσι. Και να πανηγυρίσουμε και μαζί και την άνοδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και αν μπορείτε, λέτε και εσείς να μας παρακολουθήσετε σήμερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.